Με κεντρικό σύνθημα «Μόνο ο λαός μπορεί να σώσει το λαό», το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας καλεί τους πολίτες να προσελθούν συνειδητοποιημένα στις κάλπες και με την ψήφο τους να πούν «Φτάνει ως εδώ», να μην χαθεί άλλος πολύτιμος χρόνος, ισχυροποιώντας το κόμμα που αντικατοπτρίζει τους αγώνες του λαού. Αυτό ανέφερε κατά την χθεσινή παρουσίαση των υποψήφιων βουλευτών στο Ρέθυμνο ο γραμματέας της τοπικής οργάνωσης του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος, Βαγγέλης Αγγελογιαννάκης. Τους καλούμε λοιπόν να δουν καθαρά το πραγματικό δίλημα των ερχόμενων εκλογών. Ή θα είναι δυνατός ο λαός, ή με ένα ισχυρό ΚΚΕ, ή θα είναι δυνατή η επόμενη αντιλαϊκή κυβέρνηση, όπως και να την ονομάσουν, και ο λαός θα είναι αδύναμος. Ο Βαγγέλης Αγγελογιαννάκης, απευθυνόμενος στο εκλογικό σώμα, σημείωσε ότι στο δρόμο προς τις κάλπες τα εκβιαστικά διλήμματα που θέτουν, όπως ανέφερε, τα αστικά κόμματα είναι πολλά, κατηγορώντας τα ευθέως και τονίζοντας ότι το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας είναι το μόνο κόμμα που έχει σύγχρονο επεξεργασμένο σχέδιο διεξόδου υπέρ του λαού, αποτελώντας, όπως είπε σήμερα, την εγγύηση για μια μεγάλη εργατική λαϊκή αντεπίθεση. Η Νέα Δημοκρατία προβάλλει τόση υπεύθυνη δύναμη, μιλάει για αυτοδυναμία, η εκτροπή. Η σταθερότητα όμως που ευαγγελίζεται είναι αυτή που οδηγεί στην αστάθεια. Απ' την άλλη, ο ΣΥΡΙΖΑ επαναφέρει την ξαναζεσταμένη σούπα της προοδευτικής κυβέρνησης. Ο λαός έχει πλέον πείρα όμως από κοντά και το ΠΑΣΟΚ Κινάλ, που διεκδικεί την ψήφο του λαού για να καταθέσει σαν συγκολητική ουσία στην όποια αντιλαϊκή κυβέρνηση του ζητηθεί. Τα υπόλοιπα κόμματα μπαλαντέρ, που όπως το Μέρα 25 και άλλα, δεν αμφισβητούν τους παράγοντες που συνθέτουν το πολιτικό πρόβλημα της χώρας και του λαού. Το ψηφοδέλτιο του Κομμουνιστικού Κόμματος στο Ρέθυμνο απαρτίζουν η παιδίατρος Ιωάννα Δακανάλη, ο ξενοδοχοϊπάλληλος Στράτος Μανιαβός, ο Δημοτικός Σύμβουλος Ρεθύμνου Μανούσος Μανουσογιάννης και η ψυχίατρος Κατερίνα Χαλκιαδάκη. Ο λαός να βάλει σφραγίδες εξελίξεις, να πει ως εδώ φτάνει, έχει δοκιμάσει, δεν είμαστε ούτε το 2012 ούτε το 2015, υπάρχει πείρα πια, δεν είναι εύκολο να πατήσει, ας το πούμε, τις ίδιες μπανανόφλουδες και να πέσει και να εγκλωβιστεί στα ίδια διλήμματα. Απαντώντας ο κύριος Αγγελογιαννάκης σε εκείνους που γυρίζουν την πλάτη στο κόμμα του, ισχυριζόμενοι ότι δεν είναι κόμμα εξουσίας, σημείωσε ότι το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος θα κυβερνήσει όταν ο λαός θα πάρει την απόφαση να πάρει την εξουσία στα χέρια του.